Γεια σου YouTube, Jimmy Boy εδώ. Και εδώ είναι ένας καημένος σκατζόχυρος. Κάποτε ήταν σκατζόχυρος, τώρα είναι ό,τι απέμεινε από ένα σκατζόχυρο. Και καλώς ήρθατε στη Λεπτοκαριά. Ναι, εδώ είμαι για διακοπές μια μισή εβδομάδα τώρα. Ήμουν λίγες μέρες ακόμη και γυρνάω επιστροφή Θεσσαλονίκη. Ας αφήσω αυτόν πίσω μου να περάσει. Ωραίος. Και επειδή όταν λέμε διακοπές χρειάζονται διακοπές, δηλαδή δεν ήθελα να κάνω τίποτα, ούτε motovlog, ούτε οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την καθημερινότητα πίσω στη Θεσσαλονίκη, έπρεπε να περάσω μια εβδομάδα έτσι, γιόλο. Αλλά δεν θα είχαμε με τίποτα την ευκαιρία να κάνω ένα motovlog εδώ στη Λεπτοκαριά. Να σας δείξω λίγο εδώ την περιοχή, όποιος δεν την ξέρει, κάποιοι την ξέρουν, κάποιοι μπορεί να είναι και από εδώ. Εδώ είναι ένα μέρος στο οποίο έχει πάρα πολλά πρόβατα, κατσίκια κλπ. Και εδώ είναι τα κοκαλωμένα. Εδώ ακριβώς μέσα, τώρα δεν φαίνεται, δεν υπάρχουν μέσα δηλαδή, είναι ένα κοπάδι από κατσίγια τα οποία, από πρόβατα συγγνώμη, τα μπερδεύω συνεχώς. Από πρόβατα τα οποία δεν κουνιούνται ρε παιδί μου, κάθονται εκεί μέσα, περνάς απ' έξω και τα βλέπεις στην ίδια στάση ξέρω εγώ. Και δεν κουνιούνται. Και προφανώς τους έχουμε βγάλει τη λέξη το παρατσούκλι κοκαλωμένα με τη Μαρία. Τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε φίλε. Δεν φοράω και τα γυαλιά μου. Κλαδιά είναι μάλλον έτσι. What the fuck. Μόβ κλαδιά, not bad. Από εδώ πηγαίνουμε, κόβουμε δρόμο στην ουσία, κάτω από μια γεφυρούλα εδώ πέρα. Να εδώ λοιπόν, αυτή είναι η γέφυρα, φώτα ανοιχτά. Εδώ είναι ένα σημείο το οποίο δεν είναι τόσο επικίνδυνο για να κατεβείς. Τρομερά τα ρεύς της Honda αυτή, τρομερά. Με το ζόρι ακούγονται. Και από εδώ κάτω πάει για παραλία. Και με αφήνει το κορίτσι, thank you very much. Λοιπόν, και αυτός εδώ κάτω τώρα είναι ο πεζόδρομος της Λεπτοκαριάς. Έχω προτεραιότητα, σταμάτα. Ευχαριστώ. Εδώ λοιπόν είναι ο πεζόδρομος. Όχι, θα ανοίξω λίγο γιατί ζέστη ρε φίλε. Ζέστη πραγματικά, εντάξει δεν παλεύεται με το κράνος. Και από εδώ τώρα ακολουθάμε το δρόμο. Εδώ κάτω είναι τα τρένα. Εμείς πάμε αριστερά και ακολουθάμε τον δρόμο όπως πάει για να μας βγάλει παραλία. Φύγαμε. Εδώ είναι ένας χώρος κυρίως για τα παιδιά, ένα παρκάκι με όλες αυτές τις τσουλίθες και τα φουσκωτά. Κάθε βράδυ ανοίγουνε και γίνεται χαμός από πιτσιρίκια. Και εδώ είναι οι λαϊκοί, τις τρίτες, όλους αυτούς τους δρόμους. Βλέπεις τόσους πλατείς δρόμους εδώ πέρα και πραγματικά όταν έχει λαϊκή. Με το ζόρι χωρούσαμε τη μηχανή, παιδιά. Αλήθεια, με το ζόρι χωρούσαμε τη μηχανή. Και εδώ είναι το αγαπημένο μου σημείο. Τσακ. Ερχόμαστε έτσι εδώ. Οι. Και αλλάζεις από εδώ. Και κάτω από τις γέφυρες. Τσακ. Δεν με είδε ρε πούστη, πάνω μου έβγαινε έλεος. Και από εδώ και πέρα είναι η παραλία.